Κύριε Αναστασιάδη, χθες είχατε μια εμπειρία. Πήγατε στο ΔΟΛ, δεν σας άφησαν να μπείτε μέσα λόγω και της εμπειρίας σας στο δημοσιογραφικό χώρο. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια στον χώρο των ΜΜΕ όσον αφορά στην εργοδοσία. Για περιγράψτε μας λίγο, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ΜΜΕ σήμερα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, τα τελευταία 5 χρόνια του Μνημονίου έχει γίνει ένα ολοκαύτωμα. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στον κλάδο των ΜΜΕ, δεν πρόκειται για δημοσιογράφους, δεν πρόκειται για υπαλληλικό προσωπικό είτε για τεχνικούς, έχουν απολυθεί. Με κάποιο τρόπο η εργοδοσία που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της φιλομνημονιακής προπαγάνδας τα τελευταία χρόνια, είναι συνεπής με αυτό το οποίο προπαγανδίζει από τα δικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι συνεπής με την έννοια ότι τα μνημόνια και οι πολιτικές τους έχουν εφαρμοστεί πρώτα σε αυτά τα μαγαζιά με μαζικές απολύσεις, με απανωτές μειώσεις μισθών. Στην πραγματικότητα αυτό που συναντάμε σε κάθε χώρο του ιδιωτικού τομέα, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν αποτελέσει εξαίρεση. Νομίζω όμως, θέλω να γυρίσω λιγάκι στην ΕΡΤ με αφορμή την ερώτησή σας, πιστεύω ότι ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ αποτέλεσε μία τομή για το εργατικό κίνημα συνολικά τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, μέχρι τον Ιούνιο η κυβέρνηση λειτουργούσε με τη λογική του σοκ και δέος. Με ευνηδιαστικές κινήσεις κλείνουμε ολόκληρες δημόσιες υπηρεσίες, απολύουμε μαζικά εργαζόμενους, προσπαθώντας να τους φέρει προτετελεσμένων. Η ΕΡΤ ήταν ο πρώτος κλάδος που είπε ότι το τελεσμένο δεν το αποδεχόμαστε. Αντίθετα, παίρνουμε στα χέρια μας το κτίριο και κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, την καλύτερη τηλεόραση που έχει γίνει στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον μέχρι τις 6 του Νοέμβρη που εισβάλλαν τα ΜΑΤ. Αυτό, άμα το δείτε, ήταν σημείο αλλαγής για όλο το εργατικό κίνημα από εκεί και πέρα. Η διαθέσιμη εκπαιδευτική, η διαθέσιμη των Υπουργείων, όλοι οι εργαζόμενοι πλέον πήραν από το παράδειγμα της ΕΡΤ και γι' αυτό έχουμε για ένα ολόκληρο οκτάμινο, παρόλο που δεν είχαμε τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, ήταν από τις πιο πλούσιες χρονιές σε απεργίες διαρκείας, σε εργαζόμενους που αρνήθηκαν να αποδεχθούν το μέλλον που τους ετοίμαζε η κυβέρνηση και που φτάσανε σε αυτό το σημείο την κυβέρνηση να είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Είμαστε στην Αταρσία που και αυτή έχει ξεκάθαρη θέση, κύριε Αναστασιάδη, έξω από το ευρώ. Ναι, ξεκάθαρα έξω από το ευρώ. Να κάνω μια πρώτη παρατήρηση, γιατί νομίζω ότι το χάσαμε λιγάκι στη συζήτηση, είτε σε σχέση με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Όλο αυτό που χάνει ο επίσημος πολιτικός κόσμος όταν αποκαλύπτει τα πράγματα και τον ομόνιο γενικό τρόπο με τον οποίο οι ισχυροί κάνουν τις αγοραπολισίες τους, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το ηθικό ανάστημα, είτε του Σαμαρά είτε του Βενιζέλου. Αυτό που χάνουν είναι τους εργαζόμενους, τον κάθε ένα απλό εργάτη και εργάτρια που το 2010 και το 2011 ήταν καθημερινά στους δρόμους, έδινε τεράστιους απεργιακούς αγώνες και είναι αυτός ο κόσμος που δημιούργησε το ρεύμα στην αριστερά. Από αυτή την άποψη διαφωνώ με τον κύριο καθηγητή ότι η Ελλάδα είναι ένα παράδοξο. Το παράδοξο της Ελλάδας είναι ότι 5 χρόνια τώρα το εργατικό κίνημα έδωσε τις σκληρότερες μάχες. Αυτό δημιούργησε τον αέρα που φυσάει και που σκόνει τα πανιά της αριστεράς και άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βήμα παρακάτω στο ποια μπορεί να είναι η προοπτική μας αν δεν ξεκινήσουμε με δεδομένο την αναφορά σε αυτόν τον κόσμο, στους εργαζόμενους και την νεολαία που ρίξανε δύο κυβερνήσεις, στους εργαζόμενους και την νεολαία που ανάγκασαν την κυβέρνηση Σαμαρά, συγγνώμη για την έκφραση, εκεί που έγλυφε να φτύνει και να συλλαμβάνει τη Χρυσή Αυγή, ενώ το σκάνδαλο Μπαλτάκου είναι μόλις πριν από ένα μήνα. Άρα σε αυτόν τον κόσμο έχει να αναφερθεί η αριστερά και να πάει παρακάτω. Και προφανώς το παρακάτω για μας και η αριστερά στις σημερινές συνθήκες να μην αναγνωρίσει ούτε 5% του χρέους, κανένα ποσοστό, να διαγραφεί όλο. Και αυτό υποχρεωτικά, και γι' αυτό, με αυτό θέλω να τελειώσω, σε φέρνει υποχρεωτικά σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, για εμάς στην Ανταρσία, η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδεολογικός λόγος. Δεν είναι ότι επειδή είμαστε αριστεροί, είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα υποχρεωτικά θα πούμε και όχι. Έχει να κάνει με το ότι είναι στη σημερινή εποχή ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία να γίνει πράξη το ότι θα ανατραπούν τα μνημόνια. Για να μην μείνει κενό γράμμα η ανατροπή των μνημονίων και σημάνει απλά μια κυβερνητική εναλλαγή.
Ο μοναδικός όρος είναι η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκρουση με το ευρώ, η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να τελειώσω μόνο με μία παρατήρηση από τον προηγούμενο κύκλο. Ξέρετε, στην Ευρώπη, η Ευρώπη δεν είναι μία. Είναι δύο, τρεις. Τι εννοώ? Εννοώ πριν από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στους Financial Times υπήρχε δημοσκόπηση για το τι λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των εκλογών. Το 40% των Ευρωπαίων πολιτών, και όχι σε χώρες του Νότου που έχουν περάσει μνημόνια, στη Γερμανία, στη Γαλλία, εκτιμάει ότι τα οικονομικά τους θα χειροτερέψουν το επόμενο διάστημα. Το 40% εκτιμάει ότι θα μείνουν τα ίδια και μόνο ένα 20% εκτιμάει. Και γι' αυτό υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη 20% που εξαιτίας των αδυναμιών της αριστεράς παίρνει αυτό το ρεύμα οι ευρωσκεπτικιστές. Όμως στην πραγματικότητα είναι ο κόσμος ο οποίος μπορεί να κερδιθεί. Άρα η σύγκρουση με το ευρώ δεν θα απομονώσει την Ελλάδα για όσους έχουν αυτή την αυταπάτη. Αντίθετα, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η αφετηρία για ένα συνολικό ξύλωμα ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει αυτά τα μέτρα στους λαούς. Μπορεί να γίνει η αφετηρία για μια συνολική ανατροπή σε όλη την Ευρώπη. Δυνατή ανταρσία στις εκλογές. Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η εξουσία όμως δεν είναι στα Υπουργεία. Η εξουσία είναι στους χώρους δουλειάς. Άρα μετά τις εκλογές αυτό που θα χρειαστεί είναι να μαυρίσουμε αυτή την κυβέρνηση καταρχάς, αλλά πάνω απ' όλα να προετοιμαστούμε για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι όλα αυτά για τα οποία παλεύαμε 5 χρόνια. Να ανατρέψουμε τα μνημόνια, και γι' αυτό χρειάζονται επαναστατικές, ριζοσπαστικές πολιτικές, χρειάζεται διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικοποίηση των τραπεζών, και όλα αυτά θα υλοποιηθούν από τους αγώνες των εργαζόμενων. Άρα δυνατό εργατικό κίνημα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε μετά τις εκλογές, και δυνατή ανταρσία για να μπορέσει να το στηρίξει.